Για μια ακόμη φορά, το νέο έτος θα φέρει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε εκατομμύρια φορολογούμενους. Από 1ης πρώτου του 2013, εξαιτίας της νέας φορολογικής κλίμακας και της κατάργησης κάθε αφορολόγητου, θα εφαρμοστούν αυξημένες παρακρατήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μεγάλοι χαμένοι όσοι έχουν παιδιά και εισόδημα πάνω από 11.000 ευρώ. Κερδισμένοι οι άγαμοι και έγκαμοι χωρί παιδιά με εισοδήματα έω 23.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα φορολογούμενο με 1.500 ευρώ μηνιαίε αποδοχέ, αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικέ εισφορέ, θα έχει μείωση παρακράτηση 11 ευρώ το μήνα αν είναι άγαμος ή δεν έχει παιδιά, αύξηση όμω 4 ευρώ με ένα παιδί, 17,5 με δύο και 38,7 ευρώ με τρία παιδιά. Εκείνο που προσπάθησε να κάνει είναι ένα εισπρακτικό νομοσχέδιο. Δεν του ενδιαφέρει ούτε να είναι δίκαιο, ούτε να είναι αποτελεσματικό, ούτε να πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Η μοναδική λογική η οποία υπήρχε και για να φτάσει σε τέτοιο αποτέλεσμα, χρειαζόταν προσπάθεια και το έχουμε ξαναπεί, ήταν να μπορέσω να μαζέψω όσο περισσότερα χρήματα μπορώ από μισθωτού και συνταξιούχου. Ειδικά οι εργαζόμενοι στι 10 θα δουν τι αποδοχέ του να ψαλιδίζονται επιπλέον 25% αποτέλεσμα τη ένταξή του στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 1η του 2013 η οροφή για εργαζόμενο πανεπιστημιακή εκπαίδευση με 35 χρόνια υπηρεσία τίθεται στι 2.200 ευρώ μεικτά. Καθημερινά βιώνω τα προβλήματα και την απογοήτευση πολλών συνανθρώπων μα, με του οποίου έρχομαι σε επαφή. Ουδή μπορεί να μείνει αλόβητο από αυτό που έγινε στη χώρα μα και σίγουρα πλήττονται περισσότερο από την κρίση οι πιο αδύναμοι οικονομικά. Το 2013 θα είναι το έτο μεγάλων αλλαγών. Αν τις πετύχουμε, τότε η νέα γενιά του τόπου μα, που σήμερα αδίκω σηκώνει το φορτίο των λάθων του παρελθόντο, θα εξασφαλίσει ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον. Μεγάλε απώλειε και για του συνταξιούχου, τι οποίε θα αρχίσουν να νιώθουν από τι συντάξει του Φεβρουαρίου. Οι περικοπέ επιβάλλονται από το 1 ευρώ και είναι 5% για συντάξει 1001 έω 1500 ευρώ, 10% για 1501 έω 2000 ευρώ, 15% για 2001 έω 3000 ευρώ και 20% για τι συντάξει άνω των 3000 ευρώ. Παράλληλα, το πακέτο των ασφαλιστικών μέτρων φέρνει βίαιη αύξηση του γενικού ωρίου ηλικία συνταξιοδότηση από τα 65 στα 67 έτη, που συνοδεύεται από διετή αύξηση και όλων των ενδιάμεσων ορίων Χιλιάδε εργαζόμενοι που στι 31 Δοδεκάτου του 2012 δεν έχουν συμπληρώσει τι προποθέσει συνταξιοδότηση υποχρεώνονται σε δύο ακόμη έτη εργασία. Όσοι είναι στο δημόσιο, όποιο έχει 25 χρόνια, κύριε Σοπασί, έχει κατοχυρώσει. Έχει μελιώσει συνταξιοδοτικό Μάλιστα. δικαίωμα και παραμένει με τι προηγούμενε διατάξει. Όποιο λοιπόν. Έχει. Όποιος δεν έχει όμως 25 χρόνια και τα συμπληρώνει από το 13 και μετά, ναι. Θα, θα του προσθεθούν χρόνια, θα φύγει μετά τα 62. Αλλαγέ επί το δυσμενέστερο και στι εργασιακέ σχέσει. Ελάχιστο χρόνο ανάπαυση στι 11 ώρε, ελαστικό ωράριο και πάγωμα τριετιών στο επίπεδο του 2012 είναι μόνο μερικέ από αυτέ. Επιπλέον, ο κατώτατο μισθό του νεοπροσλαμβανόμενου τίθεται στα 585 ευρώ, ενώ από 1η Απριλίου το κράτο θα έχει τον τελικό λόγο για τον καθορισμό του ύψου του. Οι αμοιβόμενοι με κατώτατο μισθό δεν θα λαμβάνουν επίδομα γάμου και κανένα δεν θα δει αυξήσει αν πρώτα το γενικό ποσοστό ανεργία. Δεν υποχωρήσει στο 10%. Την πολιτική που ακολουθούμε, ναι. όχι μόνο δεν θα πέσει στο 10%, αλλά θα ανεβαίνει συνέχεια. Θα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το εξή. Ότι προβλέπετε ναι. ότι στο μέλλον ναι. θα έχουμε και νέα εφόρμηση πάνω στου μισθού. Διότι εκεί θα καθορίσει γύρω... το κράτο το μισθό. Ακριβώς. Τη δραματική εικόνα για του φορολογούμενου συμπληρώνει η αύξηση των τιμολογίων τη ΔΕΗ, η πρώτη δόση τη οποία θα ισχύσει ήδη από τον Ιανουάριο. Η ΔΕΗ δεν είναι μόνο, είναι τα φάρμακα, είναι ε, η συγκοινωνία, είναι η παιδεία. Αυτά είναι, τα μάθαμε από την πρώτη, στο πρώτο έτος των οικονομικών ενεργειών. Και λέγονται κοινωνικό μισθό. Αυτό ο κοινωνικό μισθό, όταν δεν υπάρχει, υπάρχουν δυσκολίε, τον τονώνει για να μπορέσει και κοινωνικά να στηρίξει ένα νοικοκυριό, να μην δημιουργηθεί και η λοιπόν, αυτά.